Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα πότε θα το δεις αυτό το βίντεο εσύ, αλλά εγώ πρέπει να πω καλημέρα γιατί είναι. Εντάξει, είναι πριν τις 12 ρε παιδί μου και θα πω καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή Σαρακοστή σε όλους. Έχουμε έρθει εννοείται να πάρουμε αετό, να πάμε να τον πετάξουμε. Να χάρει και ο δωράκος μου. Έλα. Και να, λοιπόν, εδώ πέρα τον πήραμε. Εννοείται θα σας τον δείξω μετά. Όταν θα πάμε στο μέρος που θα τον. Θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων να τον πετάξουμε. Έλα, Θοδωρή, έλα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω και τα φτάσουμε, θα σας ανοίξω εννοείται. Αναλήθινη. Μια να είναι και αφορμή. Άσε με καλέ να τραγουδήσω, να δει ο κόσμος τις φωνητικές μου ικανότητες. Όπως ζήλια που την έχετε μαζί μου. Ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μην αφήσεις. Δεν είναι η αγάπη αυτή. Όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, όνειρα βράζω. Είμαι Ρώση, ποτέ να μην τελειώσει. Είναι να σ' αγαπώ. Λοιπόν, εδώ είναι το μέρος που θα πετάξουμε τον αετό. Αν θα τον πετάξουμε, δηλαδή, κάνουμε την προσπάθειά μας. Είναι ένα μέρος που το λένε σταλό. Οπότε πάμε. Να το αετός. Κάτσε να δείξω λίγο τον αετό. Να το δείξω. Τι μας έδωσε. Ωραίος είναι. Ναι, πάμε. Μαμά, κοίτα τι μας έδωσε. Wow. Έλα, πάμε. Κανόνισε τώρα να έχουμε. Πρόσεχε, Θοδωρή. Θοδωρή, σιγά σιγά. Αγάπη μου εσύ, πουλάκι μου. Βρε τι ωραία που είναι εδώ. Πα 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 πα. Αυτά, πάρτα και φέρτα. Πω πω φυσάει Γιώργο, ε. Όχι, κάνει πολύ κρύο. Βάστασε αυτό. Βάστασε. Κουλαϊνάκι. Φέρτο, φέρτο μου σε μένα. Εγώ με τη μάσκα, σταθερά. Έλα μωρέ. Είναι πραγματικότητα. Το πέταξε κιόλας. Πω, πολύ σάξε. Δώστε το καλέ να τελειώνουμε. Πω, πω, θα φύγει. Θοδωρή θα φύγει. Κράτα το. Να το. Ούντως. Δεν τα βλέπω και καλά. Άντε και του χρόνου. Τέλεια. Πόπο μακριά που πήγε, ψηλά. Και ένας άλλος από εκεί. Πας και σας δείχνω τίποτα άλλο, μπα, δεν νομίζω. Κάτσε γιατί έχει πολύ φως ρε παιδί μου και δεν μπορώ. Τέλεια. Μπράβο! Δεν θα θέλουμε να ψαρέψουμε κιόλα. Ναι, αλλά. Δεν ψαρέψει καλέ με. Θα σου πέσει έτσι. Πω πω. Έχει πάει πάρα πολύ. Εδώ θα τα κουβάσει. Μόνο με το χέρι. Έλα εδώ. Εδώ έλα εδώ. Σταμάτα. Δεν ξέρει ρε που του φύγει. Γυρίσαμε, πήγαμε, ήταν όλα ωραία και καλά ήρεμα, αλλά φύσαγε πάρα πολύ θέλω να σας πω και δεν μπορούσαμε να κάτσουμε πάρα πολύ ώρα γιατί, γιατί θα χρεώνομαι βέβαια. Λοιπόν, αυτά, ήρθαμε τώρα σπίτι, κάτσε να κλείσω αυτό,
Και μαγειρεύουμε και να φάμε. Μετά θα ξεκουραστούμε. Δεν ξέρω αν θα ξαναβγούμε το απόγευμα έξω. Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Αλλά για μένα είναι λίγο χλωμή και μακρινή. Γιατί δεν θέλω να ξαναβγω έξω. Γιατί τώρα το πάει για βροχή. Έχει μαζέψει αρκετή συννεφιά. Όπως και στα προηγούμενα κλιπ που είδατε, είχε συννεφιά έτσι. Μια έβγαινε ο ήλιος, μια. Αλλά ήταν περισσότερο η συννεφιά, θέλω να σας πω. Οπότε έδειξε και από αύριο θα έχουμε κακοκαιρία. Θα ξαναέρθει αυτό το επόμενο κύμα που λένε της κακοκαιρίας, βέβαια. Πρέπει να βγάλουμε αντιολισθητικές αλυσίδες, παιδί μου, έξω, βέβαια. Τώρα εμείς εδώ στην Κρήτη, τι να βγάλουμε, τίποτα. Ούτε στην προηγούμενη κακοκαιρία, τέλος πάντων, μας είχε πιάσει τίποτα. Αυτά. Άσπρη μέρα δεν είδαμε. Τέλος. Λοιπόν, αυτά. Μαγειρεύουμε τώρα. Όχι εγώ δηλαδή, ο άντρας μου μαγειρεύει με το Θοδωράκι. Και εγώ κάθομαι έτσι εδώ και σαχλαμαρίζω, να πω την αλήθεια. Δεν έχω κάνει τίποτα, καμία δουλειά. Εντάξει, στο σπίτι δεν έχει και τίποτα να το κάνω. Μια χαρά είναι. Αυτά. Σας αφήνω, είναι όταν θα σας δείξω τι θα μαγειρέψουμε. Εντάξει, λίγα πράγματα. Γιατί είμαστε εμείς και εμείς, έτσι. Αυτά. Ελπίζω και εσείς να είστε κάπου όμορφα, να περνάτε αυτή τη μέρα. Ίσως είτε στο σπίτι σας, είτε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν και σας εκτιμούν. Αυτό. Αυτά. Θα σας δείξω τι θα φάμε αργότερα, όταν θα τα ετοιμάσουμε. Αυτό. Στο 6, ναι. Έλα, σε τραβάω. Τι κάνεις τώρα εδώ πάλι. Έτσι, μπαμπά. Ναι, σιγά σιγά. Ανακάτεψε. Τι έχει μέσα. Τι έχει μέσα. Α, την ντομάτα. Ντοματούλα και λαδάκι. Έβαλε και αλάτι και ζάχαρη. Μπράβο σου. Εγώ το βάλα. Μπράβο. Είσαι καλός μαγείρας εσύ. Καλύτερος του πατέρα σου. Όλα τα φαγητά που φτιάχνεις είναι νοστιμότατα. Μπράβο, Θοδωράκο μου. Άλλο να το κόψω βάμ. Ναι, και τα δύο θα κόψω. Αλλά σιγά σιγά δεν χρειάζεται. Θα κόψεις live το δάχτυλο, το δάχτυλο του. Μα σιγά σιγά όμως. Ναι, ρε, κοίτα πως θα κόψα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Παρά τώρα. Πάλι στην έτσι. Ωραία. Έτσι. Όχι έτσι, αλλιώς. Αλλιώς, έτσι, μπράβο. Εγώ θα το κάνω όπως θέλω. Εντάξει, κάνε το όπως θες εσύ, έλα. Κοίτα πως το κόβω μου. Έλα. Τέλεια, μπράβο. Το έχεις. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ήρθα εδώ πέρα στη ντουλάπα. Corn flour. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πάνω στο ντουλάπι. Ένας χαμός στα ντουλάπια. Πρέπει να κάνουμε το βίντεο οργάνωσης τροφίμων. Εν τω μεταξύ, εγώ τα έχω όλα έτοιμα και πρέπει να κάτσω να το φτιάξω έτσι για να σας το. Να το γυρίσω τέλος πάντων, να το ανεβάσω να το δείτε. Λοιπόν. Ψάχνω τώρα μία μπλούζα καλοκαιρινή, γιατί θα πάω να κάνω ένα γλυκό. Τι γλυκό θα κάνω, βέβαια, θα κάνω ένα χαλβά. Εννοείται χαλβά θα κάνω. Πού είναι αυτή η μπλούζα μου. Λοιπόν, πάω να βρω την μπλούζα και πάμε να κάνουμε ένα χαλβά, ένα σιμιγδαλένιο. Λοιπόν, ετοιμάζω τα υλικά για το χαλβά. Τι θες τώρα εδώ. Δεν μιλάς τώρα. Τώρα είναι η πάθη μου γκαμάρα. Πριν να ανοίξω το βίντεο μιλούσες, Μπράβο. Λοιπόν, θα βάλω 2 κούπες ζάχαρη. Έτσι. Μία, κάτσε πάνω το βίντεο εδώ, μία. Λοιπόν, έβαλα 2 ζάχαρη, κούπες, και πάμε να βάλουμε και 2 σιμιγδάλι. Δεν ξέρω γιατί φωνάζουν έτσι, θα πάω. 2 σιμιγδάλι. Εντάξει. Λοιπόν, 2 ζάχαρη, 2 σιμιγδάλι, 1 λάδι και 5 κούπες νερό. Αυτή είναι η δοσολογία που βάζω εγώ, έτσι. Άλλοι βάζουν 3 ζάχαρη, έτσι, εγώ δεν βάζω, και 4 νερό. Εγώ βάζω 5. Λοιπόν, αυτά. Και αν με αφήσει, έχει καβατζώσει όλα τα μάτια εκεί της κουζίνας. Εντάξει, τι θα γίνει τώρα, θα τα κάνω εγώ. Τέλος πάντων. Θα πάω να ξεκινήσω. Απλά τα έχω τώρα έτοιμα για να πάω να φτιάξω και το σιροπάκι που θέλω, έτσι. Πέρα γίνεται
χαμός. Αυτά τα άκοψα τώρα εντωμεταξύ για να τα βάλω εγώ μέσα στο σιρόπι, έτσι. Και την κανέλα. Ωραία. Τα στράγγιξες τώρα τα μακαρόνια ή θα περιμένουμε κι άλλη ώρα, ας πούμε. Ε, μιλάς? Δεν μιλάς. Α, μου σπάς τα νεύρα σήμερα. Λοιπόν, πάω να κάνω το σιρόπι και αυτό, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε το... Έβαλα το νερό, θα ρίξω τη ζάχαρη με τα λεμόνια που έχω κόψει. Ωραία. Και θα βάλω και κανέλα. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα βράζουν ταυτόχρονα πολλά πράγματα μαζί. Θα ρίξω κανελίτσα. Ωραία. Και θα το αφήσω να βράσει το σιροπάκι για να κάνουμε το χαλβαδάκι μας. Αυτά. Λοιπόν, έβαλα το λάδι να κάψει. Γιατί εδώ πέρα έχουμε άλλα θέματα. Αυτά. Θα κάψω το λάδι και θα ρίξω. Τι είναι αυτό τώρα? Α, το σιμιγδάλι, βέβαια. Λοιπόν, το λάδι έκαψα. Θα ρίξω εγώ μέσα το. Αυτό εδώ. Μια χαρά έκαψε. Το βλέπεις? Να το. Και θα το ανακατεύω συνέχεια. Θα χαμηλώσω και τη φωτιά γιατί τις προάλλες μου κάηκε. Μου άρπαξε λίγο, δεν κάηκε. Άρπαξε δηλαδή. Να. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Να. Λοιπόν, θα ανακατεύω για να μην καεί, γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω τι γίνεται, πες να πάρουν σήμερα. Λοιπόν, ρίχνω το σιρόπι γιατί έχει αρχίσει και αρπάζει. Δεν με βοηθάει κανένα εδώ πέρα. Τα κανονικά πρέπει να μου το ρίξει εσύ. Με ένα χέρι εγώ τώρα εδώ. Άντε, για ρίξε να δούμε. Ρίξε, ρίξε, ρίξε. Ωραία. Εντάξει. Εγώ το θέλω μαλακό. Δεν μ' αρέσει να είναι σφιχτός ο χαλβάς. Πολύ ωραία. Τι, εντάξει, τέλος. Δεν ξέρω, λοιπόν, τον τελείωσα με χίλια βάσανα και ζόρια εδώ πέρα γιατί με σνομπάρουνε. Και τον έδειξε μέσα ανάτος. Καλά, σας τον έχω ξαναδείξει το χαλβά, δεν χρειάζεται τώρα να σας δείξω λεπτομέρειες. Θα σας κάνω και ένα πλάνο. Θα τον βάλω μέσα αυτή η φόρμα και τελείωσε. Ωραίος. Θα το νησιώσω από πάνω. Ωραία. Κάτσε λίγο ρε παιδί μου. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς είναι. Σήγαινε λίγο παραπάνω. Εντάξει μωρέ. Πονάτος, τον έβαλα στη φόρμα. Θα τον αφήσω τώρα να κρυώσει εδώ πέρα έξω και μετά θα τον βάλω στο ψυγείο. Λοιπόν, κοίμηθηκα λίγο και ξύπνησα. Θέλω να σου πω, είναι αργά το απόγευμα. Πίσω γίνεται ένας χαμός, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν πειράζει ρε παιδί μου, και αύριο μέρα είναι να τα κάνω, βέβαια. Λοιπόν, αυτά. Και κάπου εδώ θέλω να σου δείξω, καταρχάς θα σου πω ότι ο χαλβάς είναι έτοιμος και σε λίγο θα τον χτυπήσω, βέβαια θα τον δοκιμάσω. Βέβαια μου αρέσει, είναι πάρα πολύ χαλβάς, το ξέρεις. Θέλω να σου δείξω την κουβέρτα. Είναι ένα βήμα πριν την τελειώσω, έτσι. Την έχω πλέξει, έχω κάνει και την μπορντούρα και θα στη δείξω, δεν την έχω δείξει. Οπότε τώρα θα πάμε να στη δείξω, αλλά θα προσθέσω και κάτι άλλο. Θα σου το δείξω αργότερα στη συνέχεια αυτό, έτσι. Όχι σε αυτό το βίντεο, σε κάποιο άλλο. Τώρα θα σου δείξω ένα βήμα πριν
ένα βήμα πριν τελειώσει τέλος πάντων. Και θέλω να πάω να καθαρίσω λίγο και λίγο το πρόσωπό μου με αυτό το σφουγγάρι που σας είχα δείξει, που είχα πάρει από το Lidl, που ήταν κορεάτικο, κινέζικο. Τι στο καλό ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Κορεάτικο μάλλον, ναι. Θέλω να κάνω έτσι ένα... Να καθαρίσω το πρόσωπό μου τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το κουβερτάκι και παραρχόμαστε. Λοιπόν, στρογγυλό, κάτσε εδώ πέρα στον καναπέ. Είμαι μόνη μου, τα παιδιά έχουν βγει έξω. Πάνε να ψωνίσουν κάτι πράγματα, πάνε. Και τώρα που έχω ησυχία, να σας δείξω τι και πώς. Το φως τώρα δεν είναι καλό, αλλά πιστεύω ότι με βλέπετε. Λοιπόν, και αυτή η θεϊκή κουβέρτα έχει φτάσει στο τέλος της, θέλω να σας πω. Και πάμε να σας δείξω την μπορντούρα που έκανα γύρω-γύρω. Να τη. Βλέπεις. Ποδαράκια είναι βεντάλιες. Εσείς που ξέρετε από πλευτά, όποια ξέρει καταλαβαίνει τι έχω κάνει. Λοιπόν, αυτό το χρωματάκι έβαλα γύρω-γύρω, να το βλέπετε, είναι ακόμα με αυτά εδώ πέρα, δεν τα έχω κλείσει και έχω το λόγο μου που δεν τα έχω κλείσει ακόμα. Γύρω-γύρω λοιπόν αυτήν έκανα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κουβερτάκι θέλω να σας πω. Έτσι, ήθελα να είναι μπαμπάτσικο, να μπαίνει και σε κουνίτσα, έτσι, την κούνια. Να το κάνω και έτσι να το δείτε, μισό λεπτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Περιμένω τα σχόλιά σας να μου πείτε και σε εσάς αν σας αρέσει. Λοιπόν, επίσης, πώς είναι. Να, πολύ ωραία είναι. Πολύ μου αρέσει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που την έχω φτιάξει με τα χεράκια μου και να καμαρώνω. Μπράβο μου λοιπόν, μπράβο μου. Λοιπόν, αυτά, μην με ματιάσω, που καλέ. Αυτά, άντε να τελειώνω και να τη στείλω αυτή την κουβερτούλα. Αυτά. Και θα βάλω άλλη μία τσαχπινιά επάνω της, την οποία δεν θα σας πω ακόμα τι θα βάλω. Ή να σας πω, μωρέ. Όχι, δεν θα σας πω. Όταν θα το βάλω αυτό που θέλω, θα τραβήξω ένα κλιπάκι ή πριν τη στείλω τέλος πάντων θα σας τη δείξω και μετά θα τη στείλω, έτσι. Αυτά. Θα πάω τώρα λίγο να βάλω, να φάω χαλβά, βέβαια. Δεν μπορώ χωρίς χαλβά. Και να κάτσω εδώ πέρα. Να ξεκουραστώ λίγο από τον ύπνο που έχω κάνει, έτσι, γιατί με έχει πιάσει μια κούραση, καταλαβαίνεις εσύ, από τον ύπνο. Δεν ξέρω, έχω κουραστεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες, πάνω κάτω, πέρα δόθε, μέσα έξω, έχω και αρκετή δουλειά, δόξα τω Θεώ, αυτά. Και λέω μετά να πλύνω λίγο το πρόσωπό μου. Εάν πλύνω το πρόσωπό μου με το σφουγγάρι που σας έχω πει, που σας έχω δείξει, εννοείται πως θα σας το δείξω αλλιώς, κάτσε να φέρω πιο κοντά, αλλιώς θα το κάνουμε αυτό στο επόμενο βίντεο. Θέλω και να κάνω και λίγο λούσιμο, όπως βλέπεις, βέβαια. Λίγο λούσιμο, λίγο μπάνιο θα κάνω, έτσι, και λίγο μπάνιο, λίγο λούσιμο, όλα από λίγο τα κάνω εγώ, δεν τα κάνω πολύ, το ξέρετε. Αυτά. Πάω να φάω λίγο χαλβά τώρα, δεν μπορώ. Έφαγα τον μισό και μετά σε άνοιξα. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Τέλειος, βέβαια. Τώρα αυτό σε μένα. Πόσο να μου κρατήσει, να μου κρατήσει 2,5 μέρες βέβαια. Όλο, μόνη μου τον τρώω εγώ, δεν τρώνε οι άλλοι. Όχι. Ο Θοδωρής αν φάει λίγο και αυτό ξέρεις. Αμάν, μαντάμ. Λοιπόν. Τέλειος, καταπληκτικός. Αυτά. Θα συνεχίσω εγώ τώρα εδώ πέρα να τρώω. Και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω. Δεν ξέρω αν θα σε κρατήσω κι άλλο. Να σου δείξω τι. Πες με εσύ, τι να σου δείξω, να σε κρατήσω. Δεν ξέρω. Θα δω. Θα δω πώς έχει βγει το αυτό το βίντεο. Και αν έχει βγει μικρό, θα σε κρατήσω λίγο ακόμα. Εάν έχει βγει όμως normal, θα στο ανεβάσω κάτι για να το δεις, ρε παιδί μου. Καταρχάς είναι απόγευμα και είναι και η επόμενη μέρα, έτσι, από την καθαρά Δευτέρα. Είναι οπότε Τρίτη σήμερα, βέβαια. Και δεν σας τράβηξα τίποτα άλλο, γιατί δεν είχα να σας τραβήξω τίποτα άλλο. Δεν έγινε τίποτα το συντακτικό που θα έπρεπε να το καταγράψω μπροστά σε μια κάμερα, τέλος πάντων. Και πόσο μάλιστα να το δείξω κιόλας. Τίποτα, τίποτα απολύτως. Τώρα έχει έρθει απόγευμα, έχω ξυπνήσει. Έκανα και καφέ, όπως είδατε. Και αυτά. Δεν θα σας κρατήσω άλλο. Θα κλείσω αυτό το βίντεο. Να σας το ανεβάσω. Να δείτε κι εσείς πώς περάσαμε την καθαρά Δευτέρα εδώ πέρα σπίτι μας, οικογενειακά. Πετάξαμε και τον αέτο μας και τελείωσε η υπόθεση. Αυτά κάναμε. Τι πιο ωραία, τι πιο καλά, στην ησυχία μας. Αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ θα να σας αφήσω. Να σας πω να μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι.
τώρα κάνετε κάτι στο κανάλι μου, είναι καταρχάς εντελώς δωρεάν. Δεν. Δεν θα πάθετε κάτι, ρε παιδί μου, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου, κάπου εδώ πέρα από κάτω. Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι σε όλες τις ειδοποιήσεις, παρακαλώ, για να μην χάνετε τα νέα βίντεο μου που θα ανεβαίνουν. Αυτά. Ακολουθήστε με και στο Instagram, περνάει καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, κάπου εδώ πέρα θα το δείτε εσείς. Επίσης, ακολουθήστε με και στο TikTok, βέβαια, γιατί έχω και TikTok τώρα. Εννοείται αυτό, βέβαια. Έχω εξυγχρονιστεί πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Και για να κρατάμε επαφή, βέβαια, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Περιμένω να σχολιάσεις κάτω από αυτό το βίντεο ή στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, απαντάω σε όλες, το ξέρετε αυτό. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά μέσα από την καρδιά μου για τα υπέροχα μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά από εσάς. Αυτά, να είστε καλά, ως την άλλη φορά, γεια σας.